Χάος επικράτησε στην Ιδωμένη το πρωί της Παρασκευής με αφορμή την άφιξη οχήματος του Ερυθρού Σταυρού με ανθρωπιστική βοήθεια. Πρόσφυγες που διαμένουν στον καταβλισμό έσπευσαν να προλάβουν να πάρουν ήδη πρώτης ανάγκης, όπως νερό, ψωμί, γάλα και πατάτες. Ελλείψη οργάνωση, σημειώθηκαν μικροτραυματισμοί. Κάθε μέρα οι συνθήκες διαβίωσης στην Ιδωμένη γίνονται όλο και πιο δύσκολες. Φτάσαμε στην Ευρώπη πριν από 20 μέρες. Και ενώ τόσο καιρό είμαι στην Ευρώπη, δεν καταφέρνω να βρω ένα ασφαλές σημείο. Στη Συρία πολεμάμε το Ισλαμικό κράτος. Τώρα πολεμάμε τη φύση. Και πιστεύω πως είναι χειρότεροι από τους τζιχαντιστές. Οι τζιχαντιστές έχουν όρια, αλλά στη φύση δεν υπάρχουν όρια. Η σταδιακή εκένωση της Ιδωμένης είναι προτεραιότητα για την ελληνική κυβέρνηση. Σύμφωνα με το συντονιστικό όργανο για τη διαχείριση της προσφυγικής κρίσης, η μετακίνηση των προσφύγων θα γίνεται με λεωφορεία στις νέες δομές φιλοξενίας. Ωστόσο, οι περισσότεροι είναι απρόθυμοι να μετακινηθούν γιατί ελπίζουν πως κάποια στιγμή τα σύνορα θα ξανανοίξουν.